Και από εκεί ξεκίνησε τώρα και η κόντρα του Καρατζαφέρη. Τώρα απέσυρε ο Καρατζαφέρη από τον Ζωμιάδη την υποστήριξη. Τώρα στάσου, ρε φίλε, και ποιον θα υποστηρίξει δηλαδή τώρα εσύ. Είπε θα φέρει τον Κυρτίδη. Να, ο Κυρτίδης όμως δεν έρχεται, ούτε και αν τον φέρει θα κάνει τίποτα. Και καταλαβαίνεις, τώρα έγινε αυτό το πράγμα τώρα. Επειδή το είπε ο Σαμαράς, έπρεπε να πει άλλο πράγμα ο Καρατζαφέρης και τελικά το πληρώνει ο Παναγιώτης. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, να τον πικράνουν τώρα μια ακόμη φορά τον Παναγιώτη σε όλα αυτά τα θέματα. Έχει απέναντι τόσους και τόσους αντιπάλους, να μην έχει και το ίδιο το κόμμα του τώρα απέναντι. Αλλά ο Παναγιώτης είναι παλικάρι, είναι καλός, δεν το βάζει κάτω. Εγώ πάντως θέλω να πω και το άλλο, γιατί μιλήσαμε για τον Παναγιώτη, αλλά να πω και το εξής, ότι ο κύριος Μπόλαρης δεν υπολείπεται σε κάτι, είναι μια πραγματικά, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που θα υπηρετήσει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από όποια θέση και την υπηρετήσει. Πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ άξιος άνθρωπος, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ένας πολύ πετυχημένος πολιτικός σε ό,τι έχει κάνει ως τώρα. Νομίζω ότι είναι τύχη για εμάς να υπηρετεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν τον ξέρω καθόλου. Να υπηρετεί το Περιφερειακό Συμβούλιο από όποια θέση και αν το υπηρετήσει. Δεν τον ξέρω καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι είναι τύχη να υπηρετεί. Αφού το λέτε εσείς είναι έτσι, αλλά με ρωτήσατε για τον Παναγιώτη. Γι' αυτό σας είπα αυτά για τον Παναγιώτη που τα πιστεύω και τα θεωρώ έτσι. Ο Μπόλαρης και εγώ ακούω καλά λόγια και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και τον χαιρέτησε και ο Παναγιώτης και του είπε: θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε όταν κάποτε εκλεγείς εσύ, εκλογώ και εγώ, οπουδήποτε από όποιο μετερίζει μας βάλει ο λαός της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πέρασε το πεντάλεπτο. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για όλα. Και συγχαρητήρια για τους αγώνες σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουβέλα. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως σύντομα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Δαμιανάκη, και να επανέλθουμε με τα νέα από το χρηματιστήριο για να κλείσουμε. Παρακαλώ.